Η επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας μπροστά στο νέο τοπίο που διαμορφώθηκε με την απόφαση για την εκταμείευση της δόσης των 52,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να εξεταστεί στη νέα σύσκεψη του Αντώνη Σαμαρά με τους κυβερνητικούς εταίρους Ευάγγελο Βενιζέλο και Φώτη Κουβέλη απόψε στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με τα νέα, η επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας που συνυπέγραψαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά μετά τις εκλογές του Ιουνίου, με το βάρος να πέφτει πλέον στην ανάπτυξη και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, αποτελεί κοινό τόπο για τους τρεις αρχηγούς, ενώ θεωρείται αναγκαία κίνηση και σε πολιτικό επίπεδο προκειμένου ο κυβερνητικός συνασπισμός να διευρύνει το ζωτικό χώρο του και τον χρονικό ορίζοντά του. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί και η προώθηση των μεταρρυθμίσεων, καθώς ο Πρωθυπουργός θεωρεί κρίσιμο να μην χαθεί ούτε μία μέρα από τον κυβερνητικό σχεδιασμό και η χώρα να κεφαλαιοποιήσει τα ωφέλη από την αλλαγή κλίματος που καταγράφεται στην Ευρώπη για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Στη σύσκεψη αναμένεται να κατατεθούν και οι προτάσεις για το συντονισμό, την καλύτερη παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου και την ενίσχυση της τρικομματικής συνεργασίας. Μετά την άρνηση του Αρείου Πάγου για προσωρινή αναστολή της απόφασης του Πρωτοδικείου για το χαράτσι της ΔΕΗ που ζήτησε το Υπουργείο Οικονομικών, η συζήτηση επί του αιτήματος του Δημοσίου συνεχίζεται και σήμερα. Σήμερα λοιπόν κρίνεται αν πρέπει να ανασταλεί η απόφαση του Δικαστηρίου έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο επί της αίτησης του Δημοσίου κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου. Χρειαζόμαστε ένα εύλογο μεταβατικό διάστημα για να σχεδιάσουμε τον εναλλακτικό τρόπο εισπράξης του τέλους, δήλωσε στο Βήμα ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Χάρης Θεοχάρης και πρόσθεσε ότι αν δεν εισπραχθούν τα προϋπολογισμένα ποσά, θα πρέπει να ληφθούν ισοδύναμα μέτρα. Η μέρα κινητοποιήσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα είναι η Τετάρτη, με την ΑΔΕΔΗ να προχωρά σε 24ωρη απεργία και τη ΓΕΣΕΕ να πραγματοποιεί τρίωρη πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι. Τα βασικά τους αιτήματα είναι να μην νομοθετηθεί φορολογική λεμιτόμος για μισθωτούς και συνταξιούχους, να ακυρωθούν οι διαθεσιμότητες απολύσεις, η εκπεριτροπή σε εργασία, η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, η ισοπαίδωση των θεμελιακών εργασιακών δικαιωμάτων και να ανατραπούν οι πολιτικές της ύφεσης και του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Η ΟΤΟΕ θα συμμετάσχει επίσης στην τρίωρη πανελλαδική στάση εργασίας της ΓΕΣΕΕ και στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαθμόνος. Επίσης, στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ θα συμμετάσχει και η ΠΟΕΟΤΑ. Συγκλονίζουν τα στοιχεία του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας που παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας για τις απόπειρες αυτοκτονίας στη χώρα από το Μάιο του 2010 έως σήμερα που έφτασαν τις 837. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν σε απάντηση ερώτησης των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Στάθα, Δημήτρη Στρατούλη, Κωνσταντίνου Μπάρκα, Μαρίας Μπόλαρη, Βασίλη Κυριακάκη και Χρήστου Καραγιανίδη. Οι βουλευτές εκτιμούσαν πως η πολιτική του μνημονίου, η φτώχεια και η ανεργία έχουν οθήσει όλο και περισσότερους Έλληνες στη σκέψη της αυτοκτονίας. Απαντώντας, ο Υπουργός ενημέρωσε ότι έχει αποφασιστεί η σύσταση ειδικής επιτροπής στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για τις περιπτώσεις αναγγελιών αυτοκτονιών μέσω διαδικτύου. Την κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και τη μετάβαση σε έναν επαγγελματικό στρατό θέτει εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χθες, η Επιτροπή αναφέρεται στη συνεισφορά των δαπανών της άμυνας στη δημοσιονομική προσαρμογή, σημειώνοντας ότι τη δεκαετία 2000 με 2009 η Ελλάδα είχε σταθερά τις υψηλότερες δαπάνες ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζει δε το σχέδιο μείωσης των λειτουργικών δαπανών κατά 62% και κατά 41% των μισθών και των συντάξεων των ενόπλων δυνάμεων για την περίοδο 2009-2016, σημειώνοντας ότι περαιτέρω εξορθολογισμός των δαπανών θα μπορούσε να επιτευχθεί, αλλά κάτι τέτοιο θα απαιτούσε την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών προμηθειών και την κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας με τη μετάβαση σε έναν επαγγελματικό στρατό. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 21 12 2012 θα καταβάλλεται στους επιδοτούμενους ανέργους το δώρο Χριστουγέννου του 2012, ενώ θα καταβάλλεται και το δώρο Χριστουγέννου των δικαιούχων της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας. Δεν απαιτείται η προσέλευση των δικαιούχων στις υπηρεσίες του οργανισμού για τις παραπάνω παροχές, καθώς οι επιστώσεις θα γίνουν από τη διοίκηση του οργανισμού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.